Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Ελληνική Θησαυρή. Μετά το Μουσείο της Ακρόπολης, έχουμε ξεκινήσει βεβαίως να σας παρουσιάζουμε τα εξωτερικά έτσι, μουσεία, μετά την έκθεση των αιθουσών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Σήμερα θα πάμε σε ένα άλλο έτσι, ιστορικό σημείο. Θα μας εξηγήσει ο κύριος καθηγητής, τον οποίο καλωσορίζουμε. Γεια σας. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε και σήμερα. Καλώς σας βρήκα. Νομίζω ότι είναι ιστορικές ημέρες αυτές που ζούμε. Και είναι ιστορικές γιατί μετά από πάρα πολύ καιρό. Άνοιξε επιτέλους για τον κόσμο, για τον πολύ, η πόρτα και να μπει κανείς μέσα στο εσωτερικό ενός μνημείου που βρίσκεται στους πρόποδες του λόφου της Ακροπόλεως. Και μιλάμε για τους αέριδες, έτσι, ναι, δεν μιλάμε είναι. Μιλάμε ακριβώς για το ορολόγιο του Ανδρονίκου. Mm-hmm. Και επειδή ακριβώς ήταν πάρα πολλές αιώνες τώρα που ο κόσμος, οι Αθηναίοι. Είχαν την εντύπωση ότι το μνημείο αυτό ήταν αφιερωμένο στο Θεό των Ανέμων, δηλαδή στον Αίολο. Στον Αίολο. Γι' αυτό μέχρι τώρα πια φέρεται ως αέριδες και όχι ως, και πολύ λιγότερο ως ορολόγιο του Ανδρονίκου. Μάλιστα. Είναι αλήθεια ότι είναι ένα ορολόγιο το οποίο το κατασκεύασε ο αστρονόμος από την Συρία, Ανδρόνικος, και ο οποίος βέβαια ήταν ένα δώρο, θα έλεγε κανείς, στους κατοίκους της πόλεως, γιατί μέχρι τώρα τέτοιου είδους μνημείο δεν είχαμε. Mm-hmm. Χτίστηκε περίπου, το κατασκεύασε γύρω στο 47 π.Χ. 47 π.Χ. μάλιστα. Είναι η εικόνα που βλέπουμε. Μάλιστα. Είναι, να πούμε πού ακριβώς βρίσκεται, κύριε καθηγητά. Ακριβώς όταν κανείς διασχίσει την οδό Πανδρόσου στην Αθήνα, βαδίζει την οδό Νεόλου, ναι, και διασχίσει πια και την οδό Πανδρόσου και αρχίζει και ανεβαίνει τα σκαλοπάτια, βρίσκεται μπροστά στους αέριδες, mm-hmm, μπροστά στο ορολόγιο του Ανδρονίκου. Να κάνουμε μια μικρή παρένθεση σε αυτό το σημείο και να πούμε και κάτι κατ' εμέ σημαντικό. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο Τάδε άνοιξε, λανθασμένα το λέμε, ναι, τους ασκούς του Αιώλου. Ενώ το σωστό είναι ο ασκός, έτσι. Ο ασκός, γιατί, ναι, έτσι, βέβαια, να το τονίσουμε αυτό, γιατί. Ένας ήταν ο ασκός. Το ακούμε συχνά να λέγεται έτσι. Δεν υπήρχαν πολλοί ασκοί. Τον ασκό του Αιώλου. Άνεμοι ήσαν πολλοί. Ασκός ήταν ένας. Σωστά, σωστά. Να το διευκρινίσουμε και αυτό, γιατί συχνά κάνουμε λάθη. Να τα αποφεύγουμε. Ωραιότατα. Λοιπόν, μία άλλη όψη. Το ορολόγιο και αυτό του Ανδρονίκου είχε διπλό σκοπό. Ήταν καταρχήν σαν ορολόγιο και ήταν επίσης και σαν μετεωρολογικό σταθμός. Μετεωρολογικό σταθμό. Ναι. Πώς είναι, λειτουργούσε. Θα το δούμε αυτό ότι, εδώ βλέπουμε τώρα ότι αυτό το κτίσμα είναι ένας οκταγωνικός πύργος. Έχει οκτώ γωνίες. Οκτάγωνο λοιπόν. Οκτάγωνος. Ναι. Και πατάει επάνω, είναι χτισμένος επάνω σε μια κρυπίδα, mm-hmm, η οποία απολύγει σε τρία σκαλοπάτια. Μην μας πείτε ότι και εδώ έχουμε καμπύλη, όχι, δεξιά-αριστερά, όχι, όπως στην Ακρόπολη, όχι, γιατί. Όχι, όχι. Καμπυλότητα μόνο στον Παρθενώνα. Μόνο στον Παρθενώνα. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν, εδώ, λοιπόν, ότι υπάρχουν τρία σκαλοπάτια και πάνω εδώ ακριβώς είναι η κρυπίδα, η βάση αυτού του οκταγωνικού πύργου. Μάλιστα. Η κάθε του πλευρά, mm-hmm, αυτού του κτίσματος. Ναι. Λεπτό, να το δούμε η κάθε πλευρά του οκταγώνου, ναι, έτσι. Ακριβώς, η κάθε πλευρά του έχει πλάτος 2,80. Το ύψος όλου του μνημείου είναι γύρω στα 12 μέτρα. Μπορούμε να το καταλάβουμε από την πρώτη, από την, μάλιστα, κεντρική. Αν πάμε, έτσι, δηλαδή από αυτή τη γωνία, ναι, και, ναι, την άλλη, μετράμε ακριβώς αυτές τις διαστάσεις. Το ύψος του είναι από εδώ μέχρι κάτω και επίσης η διάμετρός του είναι 7,95, δηλαδή περίπου η διάμετρός του εσωτερικά, η διάμετρός του θα πρέπει να είναι 7,90, mm-hmm, γύρω στα 8 περίπου μέτρα. Μάλιστα. Αυτές εδώ οι κατασκευές, κύριε καθηγητά, καλά, είναι μεταγενέστερες, προφανώς, έτσι φαίνεται, είναι φαλμοφανές. Οφείλονται στην αρχαιολογική υπηρεσία. Ναι, 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 μάλιστα, μάλιστα. Ήταν ανοιχτό, να φανταστώ, έτσι, το σημείο εκεί. Βεβαίως, συνήθως είχε δύο πόρτες. Και θα δούμε ο σκοπός για τον οποίο είχε δύο πόρτες και σε τι χρησιμεύεται, mm-hmm, τελικά αυτό το κτίσμα. Σε τι χρησιμεύεται την εποχή που κτίστηκε. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Το ύψος, μας είπατε, είναι. Το ύψος είναι 12 μέτρα. 12 μέτρα. Στην κορφή, βλέπετε, εδώ υπάρχει ένας τρίτονας, ο οποίος είναι περιστροφικός. Δηλαδή ένα είδος ανεμούριον, mm-hmm, που κρατάει στο χέρι του, στο δεξί του χέρι κρατεί μία ράβδο, ναι, και αυτό περιστρέφεται και δείχνει ακριβώς την κατεύθυνση τον άνεμο του που πνέει,
σε ποια κατεύθυνση, από ποια κατεύθυνση πνέει ο άνεμος. Ήταν πράγματι ένα ανεμούριο μας ενδεικτικό που μας έλεγε ποιος άνεμος φυσάει. Είναι έξυπνο, από την... έτσι. Έξυπνο. Έξυπνο, ναι, γιατί... Έχουμε και σήμερα σε ορισμένα σπίτια, βλέπω εγώ ανεμούρια που δείχνουν, εν πάση περιπτώσει, από που, με έναν πελαργό. Όντως, ναι, ναι. Όντως. Βέβαια, βέβαια. Περίτεχνο το κτίριο αυτό βλέπουμε, πολύ όμορφα. Η χρησιμότητά του βέβαια ήταν συγχρόνως και ως ορολόγιον, υδραυλικών ορολόγιον. Και θα με ρωτήσετε καλά πώς λειτουργούσε. Σε αυτό το πράγμα δεν θα σας μπορώ να σας πω τον μηχανισμό του. Εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι βρέθηκε πίσω ακριβώς από το κτίσμα αυτό μία στρογγυλή δεξαμενή στους πρόποδες της Ακροπόλεως, που ήταν υδατοδεξαμενή, που από μέσα της έρε, από τη δεξαμενή μέσα σε υδραγωγούς σωλήνες, έρε νερό και κατευθύνεται προς τον μηχανισμό του ορολογίου του Ανδρονίκου. Βέβαια τώρα με ποιον τρόπο, με το σύστημα της κλεψίδρας λειτουργούσε, δηλαδή σταγόνα-σταγόνα για να λειτουργήσει ο μηχανισμός του ορολογίου, εκτός από το ως ενδεικτικό από που φυσάει ο άνεμος. Ναι. Δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τον μηχανισμό του Ανδρονίκου. Φαντάζομαι τι έρευνα χρειαζόταν για να γίνουν όλα αυτά. Ναι, πόση έρευνα χρειάστηκε να γίνει, πόσος καιρός θα χρειάστηκε, θα απαιτήθηκε. Ήταν ένα επίτευγμα για την εποχή εκείνη. Προφανώς. Να έχει διπλή σημασία, να είναι δηλαδή και ορολόγιον και μετεωρολογικός σταθμός. Η είσοδός του, μου είχατε πει και νωρίτερα, είχε δύο πόρτες εδώ. Ναι. Που μπορούσε κανείς να μπει στο εσωτερικό. Κάτω από τη στέγη... Ναι. Υπάρχει λοιπόν προφανώς κάποιος... Κάτω ακριβώς από τη στέγη αυτή υπήρχαν με τους 8 ανέμους που εικονίζονται με ανάγλυφο τρόπο. Είναι μια περίφημη ζωφόρος ανάγλυφη. Ναι. Κάθε πλευρά παρουσιάζει και από έναν άνεμο. Αρχίζουμε λοιπόν από τον πρώτον άνεμο. Ναι, ναι. Ο οποίος... Είναι, φαντάζομαι, αριστερά, ναι, στην, ναι, όπως βλέπουμε τη φωτογραφία. Μάλιστα, ένα λεπτό να το γυρίσουμε. Και όπως το βλέπουν και οι τηλεθεατές μας. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν είμαστε στην προηγούμενη φωτογραφία που βλέπουμε... Ναι. Συνεχίζοντας, η ζωφόρος αυτή μας παρουσιάζει έναν γέροντα πολιών, ο οποίος φυσά μέσα από ένα κοχύλι. Είναι η πρώτη ανάγλυφη παράσταση ενός ανέμου, ναι, που είναι ο βοράς. Έχω την αίσθηση ότι το έχουμε καλύτερα σε φωτογραφία μόνο του. Αυτή την παράσταση την έχουμε μόνη της σε φωτογραφία, για να το δούμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, κύριε καθηγητά. Ναι. Αυτός ακριβώς είναι ο βοράς, ο οποίος φυσάει μέσα από ένα κοχύλι. Μέσα από ένα κοχύλι. Και είναι η κατεύθυνση στην οποία κοιτάει. Ακριβώς. Η μορφή αυτή είναι ο βοράς. Περιστροφική είναι. Περιστροφική είναι. Όχι, ναι, οπωσδήποτε είναι η κατεύθυνση ο βοράς. Ακριβώς. Είναι οκταγωνικός ο πύργος. Εδώ βρίσκεται ακριβώς η ανάγλυφη αυτή παράσταση του βορρά. Είναι μία από τις εξαιρετικές ανάγλυφες παραστάσεις. Είναι ολόκληρο ζωφόρο. Και θα δούμε ακριβώς και την τύχη τη αργότερα και το πόσο, άνοιξε την όρεξη σε ορισμένους να γκρεμίσουν τη ζωφόρα αυτή και να την πάρουν. Α, να τα κι αυτά. Ορίστε, δεν είχαμε. Δεν υπήρχε αμφιβολία γι' αυτό. Πάντως, κύριε καθηγητά, να σημειώσω κάτι. Είναι πραγματικά εκπληκτικό το γεγονός ότι οι προγονείς μας συνδύαζαν, όταν ήθελαν να δημιουργήσουν, να φτιάξουν κάτι, συνδύαζαν τα πάντα. Δηλαδή εδώ τώρα αυτές οι παραστάσεις έχουν να κάνουν με τους ανέμους. Έχουν δώσει ιδιαίτερη λεπτομέρεια σε πράγματα τα οποία αναλύονται από μας και πώς θα μπορούσε ανθρώπινος νους να τα φανταστεί όλα αυτά και να τα τοποθετήσει σε ένα κτίσμα, σε ένα μνημείο, και την εποχή εκείνη. Πρέπει να παραδειγματιζόμαστε από τους προγόνους μας. Συνεχίζουμε καμιά εδώ, φορά. Εδώ ακριβώς είναι που κρατάει ένα δοχείο. Και είναι πράγματι αξιόλογο αυτό το ανάγλυφό του. Είναι ο Ζέφυρος. Ο Ζέφυρος παρουσιάζεται με ανάγλυφο τρόπο και αυτός. Και συνεχίζοντας... Ναι. Είναι ο Ζέφυρος, ναι, ξανά. Κρανά που κρατάει το δοχείο αυτό. Εδώ έχουμε πάλι μία άλλη πλάκα ζωφόρου
που είναι ένας νέος ο οποίος από την χλαμίδα του, από τον χιτώνα του, σκορπίζει άνθη. Mm-hmm. Ναι. Μάλιστα. Εξαιρετικό. Βέβαια, περνάμε από το συγκεκριμένο σημείο, θαυμάζουμε το συγκεκριμένο μνημείο, αλλά δεν μπορούμε να, δεν έχουμε μπει στη διαδικασία να σκεφτούμε. Εδώ είναι ότι... ο Λίβας, ο άνεμος ο οποίος έρχεται από την Λιβική έρημο. Νοτιάς. Ναι, ο Λίβας, που κάνει και ζέστη κιόλας. Κάνει και ζέστη, ναι. Αυτός κρατάει ένα κομμάτι από κάποιο πλοίο που πιθανόν να είναι ένα απομινάρι από κάποιο ναυάγιο. Μάλιστα. Εξαιρετικά. Είναι αλήθεια ότι την περίοδο της τουρκοκρατίας, εδώ είναι το εσωτερικό του ορολογίου, του Ανδρονίκου, το εσωτερικό αυτό, την περίοδο της τουρκοκρατίας είχε αυτό το ορολόγιο ένα σκοπό. Δηλαδή είχε χρησιμοποιηθεί από τους κατακτητές, από τους Τούρκους, σαν ιεροδιδασκαλείο. Mm-hmm. Στη γλώσσα τους λέγεται μενδρεσές. Εκεί ακριβώς ορχούντο, εχόρευαν και γυμνάζοντο για χορό η δερβίσε. Ένα τάγμα Τούρκων mm-hmm. που ονομάζονται δερβίσε και εφητούσαν και σε αυτό το ιεροδιδασκαλείο. Ο χώρος λοιπόν αυτός ήταν ένας χώρος πάρα πολύ χρήσιμος για τους δερβίσες Τούρκους. Και είναι και μεγάλος χώρος, έτσι, βέβαια. Αν αναλογιστούμε τις διαστάσεις που μας δώσατε. Η διάστασή του, το ύψος του είναι, του πύργου είναι 12 μέτρα, είναι 12 όπως μέτρα και 8 μέτρα περίπου είναι η διάμετρος του. 8 μέτρα. Ναι, είναι ένας μεγάλος, ένας ικανός χώρος για να χρησιμοποιηθεί. Κατά καιρούς έχει χρησιμοποιηθεί, φαντάζομαι, και διαφορετικά. Και να σκεφτεί κανείς ότι ένας ολόκληρος αιώνας υπήρχε μέσα στο κέντρο αυτό της Αθήνας, δηλαδή μέσα στο πιο κεντρικό σημείο που δημιουργήθηκε η κλασική εποχή, αυτό το ιεροδιδασκαλείο, και θα έλεγε κανείς ότι ήταν ένα πνευματικό κέντρο του Ισλάμ στο κέντρο του πολιτισμού της αρχαίας Ελλάδας. Ως μετεωρολογικό σταθμό στην αρχαιότητα, ναι. Πώς λειτουργούσε ακριβώς, δηλαδή... Ο μηχανισμός... Δεν είναι... Ως μετεωρολογικός έβλεπαν επάνω τον τρίτονα με το δεξί χέρι, με τη ράβδο, που εστρέφεται και ανάλογα πήγαινε σε κάποια από τις 8 γωνίες του οκταγωνικού. Αν θέλετε να το γυρίσουμε ένα λεπτό. Πίσω, ναι, στην προηγούμενη φωτογραφία, ναι. Για να το δούμε. Ναι, γιατί είναι πραγματικά... Εντάξει, δεν μπορεί να φανταστεί λοιπόν, κανείς. Εδώ ακόμα καλύτερα. Δηλαδή, αν φύσαγε αυτός ο πρώτος άνεμος και ο δείκτης έδειχνε του περιστροφικού... Ναι. Τρίτονα επάνω εδώ, ήξεραν τι καιρό είναι. Τι διεύθυνση έχει. Τι κατεύθυνση έχει και τι καιρός είναι. Τι κατεύθυνση, ναι. Αν πήγαινε Φερρυππίν εδώ, ήξεραν ακριβώς τι καιρός είναι. Ότι αλλάζει και ότι θα είναι. Έχουμε λοιπόν 8 περιστροφικές κινήσεις mm-hmm. που κάνει ο τρίτονας επάνω στη στέγη. Ναι. Που μπορούσαν κάλλιστα να πληροφορηθούν κοιτάζοντας τη στέγη, mm-hmm. την Κονική, οι Αθηναίοι και οι Τούρκοι. Γιατί περισσότεροι Τούρκοι το χρησιμοποιούσαν. Περισσότεροι Τούρκοι. Γιατί οι αέριδες ήταν κλειστοί. Εσωτερικά ήταν αρκετά χρόνια τώρα κλειστή. Δεν είχε ακόμα χρησιμοποιηθεί ως επισκέψιμο αρχαιολογικό μνημείο. Για ποιο λόγο, δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ για ποιο λόγο. Λόγος δεν υπάρχει, ήταν κλειστή, διότι δεν είχε χρησιμοποιηθεί για το κοινό. Τώρα, εδώ και ένα μήνα έχει ανοίξει. Πρόσφατα. Μέσα στον Αύγουστο. Πρόσφατα. Μέσα στον Αύγουστο. Είναι κρίμα όμως. Μπορεί κανείς να μπει μέσα. Ένας τέτοιος χώρος να μην είναι επισκέψιμος. Ευτυχώς όμως. Για το μνημείο αυτό του Ανδρονίκου, όταν οι Δερβίσε είχαν πληροφορηθεί ορισμένες ορέξεις ορισμένων αρχαιόφιλων της εποχής εκείνης, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Τόμας Έλγιν, αυτός του είχε ανοίξει όρεξη φαίνεται και ήθελε, να πάρει να ξυλώσει τις μετόπες αυτές τις ανάγλυφες και να τις μεταφέρει στο Λονδίνο. Αλλά ευτυχώς έγκαιρα οι Τούρκοι το διεπίστωσαν αυτό και αμέσως έγινε μια τρομερή επίθεση από το τάγμα των Δερβισών mm-hmm. Τούρκων και βοηθούμενοι μάλιστα και από τους σοφτάδες Τούρκους έδιωξαν τον Ελγίνο και
Και έτσι δεν πραγματοποίησε το όνειρό του που ήθελε και αυτό μετά από τις μετόπες του Παρθενώνος να τις μεταφέρει στο Λονδίνο. Και ευτυχώς, γιατί θα τις διεκδικούσαμε και αυτές, κύριε καθηγητή. Είναι πράγματι άξιο ιδιαίτερας προσοχής ότι οι κατακτητές, έστω με αυτόν τον τρόπο, σώζουν ένα αρχαίο μνημείο. Mm-hmm. Ναι. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη αυτή η προσπάθεια που έκανε. Δεν θα είχαμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θα τις είχαμε και θα τις διεκδικούσαμε. Όπως γίνεται και με τα στοιχεία και με τις μετόπες του Παρθενώνα. Ακριβώς. Μάλιστα. Στους πρόποδες επίσης Ακροπόλεως, ναι, θα συναντήσουμε ένα ακόμα καλέσθητο και αρχιτεκτονικό μνημείο που προκαλεί πράγματι μέχρι σήμερα τον θαυμασμό των θεατών, uh-huh, όσοι περάσουν από εκεί. Και μάλιστα περνάει πολλοί κόσμος από, βεβαίως, το συγκεκριμένο σημείο. Βεβαίως, γιατί λίγο πιο κάτω αρχίζει η Λεωφόρος Συγκρού. Ακριβώς. Είναι τώρα σήμερα είναι η αρχή του ιστορικού τριγώνου, mm-hmm, που απαγορεύεται να πείσεις με ιδιωτικό αυτοκίνητο. Σωστά. Πρόκειται για την πύλη του Αδριανού. Ναι, εξαιρετικό. Και ποιος δεν το έχει θαυμάσει αυτό, περνώντας από το σημείο. Η πύλη αυτή ανοιγέρθηκε από τον Αδριανό, mm-hmm, όχι για να χρησιμεύσει σαν είσοδο στην πόλη των Αθηνών, αλλά κατασκευάστηκε σαν σύνορο, σαν ορόσημο, γιατί μέχρι εκεί τέλειωνε η παλιά πόλη του Θησέα. Oh. Δεν ήταν δηλαδή είσοδος πόλεως. Oh. Ήταν ένα σύνορο που μπορούσε να δει κανείς και να του καθορίσει ότι από εκεί και πέρα ήταν η πύλη του Θησέα. Mm-hmm. Εκεί όμως τερμάτιζε η πόλη του Θησέα. Μάλιστα. Ναι, γιατί το μυαλό όλων μας πάει στην είσοδο. Πύλη, είσοδο. Ακριβώς. Υπάρχει μάλιστα γι' αυτό που λέμε και σχετική επιγραφή που λέει ότι εκεί ακριβώς τελείωνε η πόλη του Θησέα. Υπάρχει κάποια αναφορά, κάποια... Υπάρχει επιγραφή η οποία αναφέρει ότι εκεί ακριβώς τελειώνει η πύλη. Μάλιστα. Ωραία. Το πλάτος της, το ύψος της πύλης αυτής είναι 18 μέτρα όλο και το πλάτος της είναι 13. Το βάθος, όταν λέμε βάθος, εννοούμε το ένα λεπτό, εννοούμε αυτό εδώ, από εδώ μέχρι εκεί. Ναι, ναι. Αυτή είναι 2,5 μέτρα. 2,5 μέτρα. Ναι. Η πύλη στο άνω μέρος έχει ένα ημικυκλικό τόξο. Mm-hmm. Μια καμάρα δηλαδή. Μια καμάρα. Που το άνοιγμα αυτό είναι 6 μέτρα και πάνω από την πύλη στηρίζεται μία σειρά μικρών κοιώνων, κοιονίσκων, που σχηματίζουν 3 πλαίσια. 2-3, ναι. Εδώ έχουμε μία πλάγια όψη. Και πώς μας χαλάνε την αισθητική. Μάλιστα. Τα καλώδια. Μας χαλάνε την αισθητική, αλήθεια είναι αυτή. Δεν είναι απολύτως βέβαιο για την πύλη αυτή του Αδριανού. Ναι. Δεν είναι ποιος ακριβώς, αν την έκτισε ο Αδριανός ή αν την έκτισαν αργότερα οι Αθηναίοι. Είναι αλήθεια ότι το βεβαιότερο είναι ότι η πύλη αυτή κτίστηκε από τους Αθηναίους, mm-hmm, για να τιμήσουν τον Αδριανό μετά από το θάνατό του, δηλαδή Μάλιστα. μετά τον δεύτερο αιώνα. Συγκριτικά με το πλάτος, ναι, της πύλης, ναι, το ύψος είναι μεγάλο, δηλαδή τα 18 βεβαίως, μέτρα. 18 μέτρα. Για τη στατικότητα, λέει, αυτό στέκεται εκεί... Όχι, στους... ανάλογα με το πάχος, αν βλέπεις 2,5 μέτρα, ναι, αυτή τη στιγμή έναν πολιτικό μηχανικό, αν ρωτήσει κανείς, uh-huh, θα δει ότι πράγματι ήταν πάρα πολύ ικανό, σωστή. Ήταν ικανό να μην δημιουργήσει προβλήματα στατικής. Μάλιστα. Ωραία. Εξαιρετικά.